εδώ πάνω. Μην τρέπεσαι. Μην γίνεις ένα με τον εχθρό σου. Σηκώ σου λέω. Να φαίνεσαι. Σκουπίσε λίγο το μέτωπο σου. Πάτα στα πόδια σου. Μπορείς, δεν μπορείς. Κάψε να βλέπεις το αύριο κρεμάλα. Πρόσεξε λίγο κι απέναντι θα δεις. Μεγάλα χέρια, μικρά ομοφυσινάτα. Σήμερα στα μικρά σινιάλα πάμε ρέθιμο. Καλεσμένος μου ο Βαγγέλης Θοδωρουλάκης, ένας άνθρωπος που αγαπώ και εκτιμώ και πάντα με ενδιαφέρει η γνώμη του. Λοιπόν, έχουμε μεταφερθεί στο Ρέθυμνο. Γεια σου Βαγγέλη μου. Γεια σου αδερφέ. Ο Βαγγέλης ο Θοδωρουλάκης, κουμπάρος μου, είπαμε εδώ διαλέγουμε εμείς τους ανθρώπους. Είναι υποκειμενικά όλα. Έχουμε εμείς την ευθύνη και το βάρος των όσων λέμε και όποιον γουστάρουμε, με όποιον γουστάρουμε κάνουμε κουβέντα, δεν μας το πάρουμε και αυτό έτσι, δεν ευάγουμε. Και πληρώνουμε και τις συνέπειες όσων λέμε. Έτσι ακριβώς. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Τι γίνεται αγόρι μου, πώς είσαστε? Ελεύθερη, πολύ οργημένη. Τώρα για την αίσθησή σου πάνω κάτω την νιώθω, αλλά θα πρέπει να τη μοιραστούμε λίγο εδώ και για τους υπόλοιπους. Εγώ έχω μια ξεκίνα από όπου θέλεις, μιλάμε για ό,τι κουστάρεις. Ναι, εγώ έχω μια αίσθηση ότι αυτό που περιμέναμε τόσα χρόνια και κάπου αφού γραζόμασταν ότι θα έρθει η μέρα που θα περάσουμε το κατόφλι, θα μπούμε σε μια άλλη εποχή, αυτό το πράγμα ζούμε. Έχει πεθάνει το παλιό, γι' αυτό είμαστε βέβαιοι όλοι μας. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει μπροστά. Και γι' αυτό αγχωνόμαστε. Καλύτερα βέβαια να είμαστε αγχωμένοι παρά να παθαίναμε την κατάθλιψη που κουβαλούσαμε όλα αυτά τα χρόνια κοιτώντας προς το πίσω. Ναι. Καλύτερα το άγχος του αγνώστου παρά η κατάθλιψη του χθες. Αυτό είναι η πρώτη κουβέντα που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Mm-hmm. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτός ο κόσμος που γεννιέται, που γεννήθηκε μάλλον, έχει δύο ατραπούς, δύο δρόμους. Ο ένας είναι της φάρμας των ζώων, που θέλουν οι αιμοπότες, να δανειστώ μια έκφραση δική σου, να μας βάλουν. Τέλος πάντων, ναι, εγώ από σένα την προτάξα. Και ο δεύτερος είναι ο δρόμος του να πάρουμε επιτέλους τις τύχες των ζώων μας και των κοινωνιών μας στα χέρια μας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Τα ΜΜΕ, η τρομολαγνία των ΜΜΕ, η εθελοδουλεία των πολιτικών μας, η σκοτεινή εγκέφαλη του πλανήτη που θέλουν να κάνουν τα κουμάντα τους, να επιβάλλουν πράγματα. Αυτοί που κάποτε λέγαμε και το θεωρούσαμε συνωμοσιακό όλο το κλίμα αυτό, Ναι, βέβαια, ναι. Καλά, εννοείται. Καλά, και ο όρος θεωρία συνωμοσίας ξέρεις πολύ καλά από πού βγήκε. Ναι, ναι, εντάξει. Από τα καρακόλια της CIA. Ναι, εντάξει. Το 64, όποιον δεν δέχεται το επίσημο αφήγημα της εκάστοτε εξουσίας, κατευθείαν του βάζουμε την ταμπέλα του συνωμοσιολόγου και καθαρίζουμε με αυτόν. Ναι, ναι. Έλα όμως τώρα που στην εποχή της πληροφόρησης είναι πιο εύκολο για ανθρώπους να φεύγουν από το επίσημο αφήγημα και να βάζουν την κριτική του σκέψη μπροστά για να καταλάβουν καταρχήν το τι παίζεται και για να ετοιμαστούμε για το αύριο. Για το αύριο θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, εκεί είναι όλη η ιστορία, αδελφέ μου. Να σου πω λίγο, να τα πάρουμε έτσι πιο συγκεκριμένα. Ποια είναι η αίσθησή σου από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία τώρα με δικαιολογία τον κορονοϊό ή με τον κορονοϊό, δεν ξέρω ακριβώς πώς το έχεις. Υπάρχουν στοιχεία, κοίταξε, είτε κατασκευάστηκε αυτό το πράγμα
είτε ήρθε τυχαία. Τυχαία βέβαια μετά από μια σειρά βιασμών της φύσης από τον ανθρώπινο παράγοντα. Το σίγουρο είναι ότι εργαλειοποιείται. Δηλαδή, για μένα ανέκαθεν όλοι οι μαφιόζοι διαχρονικά μία αρχή έχουν. Πρώτα σου δημιουργούν ένα πρόβλημα και μετά σου δίνουν τη λύση που θέλουν αυτοί. Αυτή είναι η κλασική μέθοδος, την έχουμε ζήσει και εδώ στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, το, πρόσφατα με τα μνημόνια κτλ. Κτλ. Η αίσθησή μου είναι ότι τώρα που βρήκανε τον παπά, που είναι ο κορονοϊός, θέλουν να θάψουν και πεντέξι. Τώρα είτε ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι αυτά, είτε θέλουν να εγκαταστήσουν μια παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία θα είναι ακόμα πιο αδιαφανής και ακόμα πιο... δεν θα δίνει λόγο σε κανέναν και ακόμα πιο αυταρχική και ακόμα πιο οργουελιανή με μια κουβέντα. Αυτό είναι για το μόνο που είμαι σίγουρος. Τώρα, δεν θέλω να σταθώ εγώ στα εμβόλια του δισεκατομμυριούχου Μεσσία, που την έχει δει Μεσσίας και παίζει με τις τύχες όλου του πλανήτη. Αυτό νομίζω ότι είναι... Η εκδίκηση των Νέρτς που μου λέγες, Ναι, η εκδίκηση των Νέρτς, ναι, από τη μία, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί από τη μία μεριά έχουμε τα Νέρτς, δηλαδή τους, πώς σου λέγαμε παλιά, τους πασίκλες, αυτά τα παιδιά τα οποία δεν πρέπει να έχουν παίξει ποτέ μπάλα στη γειτονιά. Ναι. Ποτέ, γιατί... Ακόμα και να φέρανε την μπάλα στην Αλάνα, δεν τους παίζανε. Ναι, ναι. Ας είχαν και 10 μπάλες. Ας είχαν και 10 μπάλες, αυτούς δεν τους παίζανε ποτέ. Και από την άλλη μεριά έχουμε τους ακατέργαστους, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί που αντισταθήκαν αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Τρομερές αντιφάσεις. Τρομερές αντιφάσεις, ναι. Είτε οι χριστιανίστοι εδώ, είτε οι rednecks οι λεγόμενοι στην Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Ποιος θα το φανταζόταν, Ποιος θα το φανταζόταν, ναι. Όλοι... Όλοι οι επαγγελματίες επαναστάτες χεστήκαν επάνω τους, δεχτήκαν όλη αυτή την τρομολαγνία και γίνανε υπεύθυνοι πολίτες. Έχουν και τη δικαιολογία τώρα ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Έχουν και τη δικαιολογία ότι... εντάξει. Και έχουν και το θράσος να βρωμίζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση, παραδείγματος χάρη, πώς ένας μετριοπαθής Έλληνας επιστήμονας, ο Ιωαννίδης στο Στάνφορντ, έφτασαν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες εντός εισαγωγικών... καταστροφολόγοι. Ναι, αυτοί και να κάνουν δολοφονία χαρακτήρα, μέχρι και φασίστα άκουσαν να τον λένε. Και, αν είναι δυνατόν ότι ο άνθρωπος κάνει ευγονική κτλ. Κτλ. Οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή, φωνή στο επίσημο αφήγημα, κατευθείαν του βάζουν την ταμπέλα ότι είναι α, β, γ, δ. Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω να τους περάσει αυτή τη φορά, γιατί το έχουν κάνει το έχουμε δει τόσες πολλές φορές το ίδιο έργο, που εγώ πιστεύω ότι όλο ένα και παραπάνω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο παίζεται. Δηλαδή, αυτό καταρχήν που συμβαίνει παγκοσμίως, να γίνεται καραντίνα παντού, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή, συνήθως ξέραμε καραντίνα στους άρρωστους και οι γης βγαίναν έξω. Ναι. Τώρα τους βάζουν όλους μέσα. Για να πετύχουν τι. Είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται. Είναι μια digital μεγάλη σφιναλόγκα. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Μια μεγάλη τεράστια σφιναλόγκα. Επειδή εμείς μιλάμε και διαφορετικά όταν μιλάμε δυο μας. Και τώρα μας βλέπω λίγο σφιγμένους. Πριν, όταν έλεγες για τα παιδιά στην Αλάνα, θυμάμαι ένα παράδειγμα που μου είχε δώσει, μου λες, για φαντάσου, αυτό το γιο του Μητσοτάκη που κυβερνάει, ποιος θα τον έπεσε στην Αλάνα. Μου είχε πει ότι στο Χάρβαρντ ο πατέρας δεν μπορούσε να τον στείλει. Το μέσο του να παίξει στην Αλάνα δεν πέρναγε. Δεν πέρναγε με τίποτα. Τι ωραία χρόνια, έτσι ψηλά. Οικογενειοκρατία στην Αλάνα δεν υπάρχει. Τι ωραία χρόνια, ψηλά. Τι ωραία χρόνια. Αυτά. Ήταν ωραία γιατί ήταν ξένια στα αδερφή. Ναι. Αυτά κάνανε ίσιωμα ο Κουφάλης. Καταλάβεις. Ναι. Αυτά κάνανε ίσιωμα. Καταλάβεις. Και το political correct και οι μεταμοντέρνοι όλοι μας έφαγε, μας φάγανε.
Δηλαδή γίνανε τόσο αυριανοί όλοι ξαφνικά. Όχι οι αυριανοί του Κουρί. Οι αυριανοί μόνο τον Γιώτα. Γίνανε αυριανοί όλοι. Ξαφνικά όλα τα... Αυτοί μπορούν και τα αφουγκράζονται. Εμείς είμαστε μαλάκες, ξέρεις. Οι αντιπροοδευτικοί είμαστε εμείς και οι προοδευτικοί είναι τα μαύρα τους τα χάλια. Είναι και υπεύθυνοι πολίτες. Αλλά δεν βλέπεις και εσύ ότι υπάρχει μια σιωπή, ρε παιδί. Μια πολιτική σιωπή τώρα. Είναι σαν να απονευρώθηκε το πολιτικό σύστημα και κέρδισε την έγκλη του ξανά αυτό το κυβερνητικό, οι κυβερνήσεις. Ξανά απέκτησαν έγκλη χωρίς να ενισχυθεί η έννοια του κράτους όπως κάποιοι άνθρωποι ονειρεύονται να συμβεί, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Ναι, απλά ναι. Των κυβερνήσεων ή των ομάδων κρούσης, θα έλεγα εγώ, των εγκεταλμένων, ας πούμε. Η έγκλη τους. Κατάλαβες ότι εμείς το πετυχαίνουμε. Μπορούμε. Είχαμε σχεδιασμό για τέτοιες περιπτώσεις. Αρχίδια είχαμε. Ποιος είχε σχεδιασμό για πανδημία τώρα σε αυτή τη χώρα εδώ. Εδώ δεν έχουμε σχεδιασμό για 6,5 ρίχτερ που τα έχουμε ζήσει τόσες φορές. Καταλάβες. Εδώ πεθάνανε στο μάτι οι άνθρωποι, πήγαν άκλαφτοι. Ποιο σχεδιασμό τώρα μας. Εδώ δεν μπορούν να σχεδιάσουν προγράμματα και καλά ηλεκτρονικής, πώς το λένε, κατάρτισης. Ναι, εντάξει. Ψηφιακή κατάρτισης. Πρέπει να δεις. Πουτάνα, και ούτε ένας δεν βρήκε την ευθυξία να παραιτηθεί. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Πρέπει να δεις τις φωτοτυπίες που έρχονται καθημερινά από τα σχολεία στα παιδιά μου εδώ, γιατί είμαι στο χωριό εγώ, εδώ στην Ξηρόδη. Για να συνεχίσουν τα μαθήματα. Ναι. Δηλαδή λες, θα κλειδώνω μέσα, τους μιλάω μισή ώρα και καθαρίζουν, ρε παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται να έρθουν ξανά στο σχολείο σας πίσω. Αυτό που καφιέται το σύστημα ότι κατάφερε να κάνει καλά. Εκεί λοιπόν είναι και το θέμα του άρθρου του φίλου μου, ας πούμε, που λέει ότι από κολοθαρδία συνέβη ό,τι συνέβη. Και επειδή αυτά δεν συμβαίνουν πάντα και την επόμενη φορά μπορεί να μην είμαστε τόσο κολόφαρδοι. Και τώρα τι να κάνουμε τώρα. Από πού θα μαζέψουμε φόρους, από πού θα πληρώσουν μισθούς, συντάξεις. Ναι, τώρα που τα ρημάξαμε. Τι να κάνουμε. Σε 5-6 μήνες τι να κάνουμε. Θα δανειστούν. Το σχέδιο ποιο είναι. Θα παρακαλάνε τη Μέρκελ. Να τους δώσει κανένα δάνειο. Πόσες χώρες, έχουν μπει στο δούνου του από τον κορονοϊό και μετά. Από τον κορονοϊό πάνω από 90. Και σε ρωτάω τώρα εσένα γιατί ξέρω. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι το έχει σπουδάσει το θέμα. Τα οικονομικά τα έχει σπουδάσει. Όχι, τι. Εκεί πέρα στην κακιά Δύση να πούμε. όχι στην άγρια, στην κακιά που λένε κάποιοι. Εγώ δεν είμαι, φυσικά είναι μεγάλο σχολείο. Από εκεί ξεκινήσανε όλα τα σπουδαία και όλα τα τραγικά, ας πούμε. Ακριβώς. Έτσι γίνεται παλιά. Και ήθελα να πω ότι εσύ ενημερώνεσαι συχνά, το έχεις και καλά με τη γλώσσα, είναι σαν μητρική σου και ευτυχώς μπορείς και παρακολουθείς και κάποια άλλα πράγματα παραπάνω από αυτά που πέφτουν στην αντίληψη τη δικιά μας. Γι' αυτό σε ρωτάω για τις χώρες που μπήκαν στο Δούνου του. Ναι, από ό,τι διάβαζα το ίδιο. Καταρχήν το Δούνου του βγήκε και διέγραψε τα χρέη 17-27 χωρών, κυρίως υπό Σαχάρας Αφρικής. Γιατί προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να τα πάρει και ποτέ. Και κατά δεύτερον ήθελε να φτιάξει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, τέλος πάντων. Και την ίδια στιγμή πάνω από 90 χώρες, ανεπτυγμένες υποτίθεται, ζητούν δάνεια από το Δούνου του. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ στην Ελλάδα, μάλλον εδώ στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, γιατί εμείς είμαστε μια απικία χρέους, παύλα δολοπαρικία, παύλα επαρχία του Γερμανικού Ιμπέριου και των τραπεζιτών. Γιατί αυτό είμαστε, δεν είμαστε κάτι άλλο. Ούτε καν τολμάμε να ψελίσουμε τίποτα. Δηλαδή μην μπαίνουμε σε τελικές λεπτομέρειες, όλοι τα ξέρουμε αυτά. Φτιάξανε μια συμμαχία οι χώρες του Νότου και εμείς απλά παρακολουθούμε.
Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται και απορώ τι θα λένε στον ελληνικό λαό σε 5-6 μήνες που θα μειώνονται ξανά οι συντάξεις, οι μισθοί, που θα ζήσουμε μια ύφεση 35% προβλέπει ο ΣΑ όταν για να καταλάβουμε, για όσους δεν το ξέρουν μάλλον, η Ελλάδα έχασε στα 10 χρόνια μνημονίων 25% του τζίρου που λέγεται ΑΕΠ της χώρας. Και τώρα λένε 35% σε μια χρονιά μέσα. Σε ένα χρόνο μέσα θα χάσουμε το 35%. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Δηλαδή ούτε σε πόλεμο δεν γίνεται αυτό. Ούτε σε πόλεμο. Και δεν μιλάει κανείς. Δίνουμε συγχαρητήρια και λένε να βγούμε 9 η ώρα το βράδυ. Λέει να δίνουμε συγχαρητήρια. Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ είμαι 51 τον άλλο μήνα και δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου να έχουν τέτοια ομοψυχία τα καρακόλια στη Βουλή. Δηλαδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι. Όλοι ένα πράγμα είναι. Όλοι ένα πράγμα. Μόνο στα δευτερεύοντα διαφωνούν. Στο μεγάλο δε, είναι... όλοι λένε το ίδιο. Είναι ο κίνδυνος που μας ενώνει και καλά. Ναι, αυτό μας ενώνει. Να σου νομίζεις ότι χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις σε κανέναν, ναι. Έτσι όπως είναι ο κόσμος πια. Αυτό το μόρφωμα... Νομίζουν ότι δεν χρειάζεται. Υπάρχει από κάτω ένα ρεύμα, ένα πλειοψηφικό ρεύμα, ένα συντριπτικά πλειοψηφικό ρεύμα. Το πιστεύεις ακόμα, αδερφέ, ακόμα τόσο σοσιαλιστής, ακόμα. Όχι, δεν είναι θέμα σοσιαλιστή. Ναι, εντάξει, θέμα, το λέω έτσι. Είναι θέμα ότι η πραγματικότητα θα τους διαψεύσει όλους αυτούς. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, σε 5-6 μήνες από τώρα... θα έχουμε πρόβλημα παρόμοιο του χειμώνα 41-42. Τι εννοείς για πίνα για πιστητικό. Ο λοιμός με όμικρον γιώτα θα μετατραπεί σε λοιμό με γιώτα. Είμαι απολύτως σίγουρος. Δηλαδή, μια-δυο χώρες, παραδείγματος χάρη, να κόψουν τις εξαγωγές σιτηρών, παραδείγματος χάρη η Ρωσία, θα έχουμε θέμα επιστητικό και θα πληρώσουμε όλα τα διέξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων 40 ετών όλα μαζεμένα. Ναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε, με το να έχουμε τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που θα φάει μεγάλη κατραπακιά φέτος, ναι, και να μην έχουμε παραγωγικό μοντέλο τίποτα άλλο για να μην προσβάλλουμε τα συμφέροντα των βόρειων εταίρων μας με, ναι, πολλά εισαγωγικά των εταίρων ή μάλλον να παραπέμψουμε στις άλλες εταίρες, θεωρώ ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, εντάξει, μακάρι να διαψευστώ, αλλά τα νούμερα είναι νούμερα, Μιχάλη, δεν γίνεται να... Και ο κόσμος θα εννοείται ότι θα σκεφτεί. Τα νούμερα είναι νούμερα, τα νούμερα που είναι εκεί πάνω παραμένουν νούμερα. Βέβαια. Είμαστε κυκλωμένοι από νούμερα, αδερφέ. Κυκλωμένοι από νούμερα. Σκαλίζω, αδερφέ, ένα κομμάτι να το ανεβάσω αυτές τις μέρες, μπορεί, και πιο πριν από ότι θα ανέβει η κουβέντα μας. Που αυτή την αίσθηση, εγώ δεν ξέρω αν στο έστειλα, γιατί τα μοιράζω. Αυτό χθες το βράδυ ήταν... Μπράβο, αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Να μην κάνω κανένα πρόλογο, να αφήσω ναι, τους. Ουσιαστικά, επειδή αυτόν τον τόπο άθελα μου τον αγάπησα και νιώθω πρόσφυγας λόγω της μνήμης μου, που οι περισσότεροι είναι καμωμένοι και φτιαγμένοι από αφηγήσεις. Μόνο που για μένα οι αφηγήσεις είναι πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου και πολύ σημαντικό. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις έχω ζήσει στον Εμφύλιο, έχω ζήσει στα Μακρονήσια, έχω ζήσει όλη αυτή όλο αυτό το σύγχαμα των πολιτικών θειάσεων, πράγματα που εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα τα είχα ζήσει, ούτε εσύ στην ηλικία που βρισκόμαστε. Και αν μου πεις, σου έχουν μεταφέρει την αλήθεια, χαίστηκα αν μου έχουν μεταφέρει την αλήθεια. Μου μεταφέρουν την αίσθηση, την κατάλληλη αίσθηση που εγώ είχα ανάγκη. Να τα λέω, όταν μεταφέρεται από έναν παππού που τον εσέβεσαι σαν ύπαρξη, αυτή είναι η αλήθεια σου. Χαίστηκα από εκεί και πέρα. Τι ακριβώς μπορεί να συνέβη. Εγώ ζω με την αφήγηση, την ελεύθερη αυτού του ελεύθερου ανθρώπου, ας πούμε. Το χρόνο το μίσιο μου θυμίζεις. Έλεγε κάτι αντίστοιχο χρόνος. Ναι. Να μάθουμε επιτέλους να λέμε την ιστορία της Μαρίας, του Βαγγέλη, του Μιχάλη και όχι την ιστορία των κινημάτων, του αίματος. Γιατί τότε λέει θα αντιμετωπίσουμε αλλιώς την ιστορία, άμα είναι προσωπικές ιστορίες. Φυσικά. Έχω ένα φίλο που όταν το ρωτάς πότε γεννήθηκες, είναι μεγάλο σε ηλικία, πολύ, όταν έγραψε ο Καζαντζάκης στην Ασκητική. Ακριβώς.
δεν σου λέει, ξέρεις, πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο ή τον... Σου λέει, όταν έγραψε ο Καζαντζάκης στην Ασκητική, ρε εσύ, οπότε όταν πήρε τον Νόμπελ ο Σεφέρης, όταν και άλλα πράγματα, συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Πες, ας πούμε, ναι, όταν πήρε το Ευρωμπάσκετ, ρε παιδάκι μου, το 87, εμείς που είμαστε και μπασκετικοί. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο ανθρώπινο, κατάλαβες, από το μετά τη Χούντα, πριν τη Χούντα, μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος πάντων, όλα τα points στην ιστορία έχουν μπει με αίμα, αδερφέ. Έτσι. Αυτό που θέλω να σου πω για το κομμάτι είναι ότι δεν μπορώ να αρνηθώ και συνεχίζω να αγαπώ όλους τους παπατρέχουλες και τους μαλακοπέρβιλες που υπάρχουν τριγύρω μας ακόμα, αδερφέ. Είναι τραγικό αυτό που μου συμβαίνει. Δεν μπορώ να τους ξεγράψω. Δεν μπορώ να πω καλά να πάθει με υπουστηρίες. Σοβαρά σου μιλάω. Και εκεί σκάρωσε ένα κομμάτι που είναι αυτή η ιστορία. Καταλαβαίνεις, είναι αυτό ότι... Ναι, γιατί ήμασταν ήκαν να μισήσουμε κάποιον, μεγάλη. Ναι, μωρέ. Ναι, 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 εντάξει, είναι άλλη σχολή. Τελικά αυτό είναι. Είναι άλλη σχολή το μίσος, είναι άλλη σχολή. Η φάση είναι τώρα ότι πολλές φορές που μιλάμε μαζί, ήθελα να αναφερθούμε στις αντιφάσεις εκείνες τις τρομακτικές, ας πούμε, το ότι έχουμε βρεθεί δύο άνθρωποι, ένας ελευθεριακός άνθρωπος σαν και εμένα και ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος, κοινωνιστής σαν και εσένα, να συζητάμε ότι ο Μπόρις Τζόνσον, πώς τον λένε αυτόν, έχει, ναι, δίκιο, ναι, ναι, έχει δίκιο, όπου δηλαδή που μας τα έφερε η ζωή τώρα, κατάλαβες, να λέμε ότι αν πώς θα αντιδράσει, να έχουμε αγωνία για το πώς θα αντιδράσει ο Σαλβίνη στην Ιταλία. Ναι, άκου, ναι, τώρα εδώ. Δηλαδή, ναι, δεν έχει απομείνει τίποτα άλλο να αντιδράει από αυτά που συχαινόμασταν. Είναι, δεν είναι τρομακτικό τώρα. Και φυσικά, και φυσικά λόγω φτιάξης, λόγω φτιάξης εμείς δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με τα χνότα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βραδιά τώρα, καλά αυτά είναι και προσωπικά μας, αλλά όχι, είναι σημαντικό. Τη βραδιά, τη βραδιά της... έλα μωρέ, στις 15 Ιουλίου, ρε εσύ. Α, δημοψηφίσματος. Το 5 Ιουλίου, ναι. Ναι, 5 Ιουλίου. Όταν με πήρες και μιλήσαμε και μετά από λίγες μέρες με πήρες. Που έκλαιγα σαν μωρό παιδί, ε. Για ώρα ψηλέ, δηλαδή χαίστηκα πάνω μου, αφάκουσα και σένα να κλαις για ώρα και να λες μας προδώσαν οι κουφάλες, δηλαδή. Για να κλάψω χρόνια πολλά. Ακούς, δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Κατάλαβες. Και εκδίκηση δεν έχουμε πάρει ακόμα γι' αυτά. Και εγώ η εκδίκηση, μπορεί να μην είμαι από τα μέρη σου, αλλά η εκδίκηση είναι ένα πράγμα που τιμώ. Κατάλαβες, γιατί το θεωρώ χρέος. Τέλος πάντων, αυτές οι αντιφάσεις που έζησε η γενιά μας είναι τρομακτικές και μου λες για το λαό, την αίσθηση μου την ξέρεις τώρα, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί έχω κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει άνθρωπος για να μην μείνει κανείς να τον ακούει ψηλά με αυτά που λέω τόσα χρόνια. Το προσυπογράφω. Ναι, ναι, και στα αρχίδια μου κιόλας. Να στο, το ξέρεις. Αλλά δεν είναι ο λαός που αγαπάω σε αυτόν τον τόπο. Είναι ο τόπος. Είναι αυτό το προσευχητάρι. Κατάλαβες. Άθελά μου πώς τέριαξε αυτή η μαλακία και την πάτησα. Έτσι είναι όμως. Πώς να το αρνηθώ τώρα αυτό. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ούτε να το χαρίσω σε καμιά πουτανά. Ας με λένε ό,τι θέλει. Στο άμεσο μέλλον τι βλέπεις. Τι ονειρεύεσαι. Να πούμε αυτά τα δύο πράγματα για να κλείσουμε για πρώτη έτσι. Εδώ, Ελλάδα ή γενικώς. Γενικώς, αδερφέ μου, δηλαδή, τι πάει να πει η Ελλάδα. Τώρα. Γιατί η Ελλάδα, κοίταξε, η Ελλάδα έτσι όπως είναι, με ένα λαό, όπως λες εσύ, λερό, που και στα βάσανε είναι λερός, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει μια κοινοστιβάδα, ένα τεράστιο σοκ που αυτός ο λαός θα καταλάβει σε τι ατραπό τον έχουν βάλει τόσα χρόνια. Άμα συμβεί αυτό ψηλέ,
Ναι. Στα παντελόνια που φοράμε. Έστω τώρα, τα πέρα. Φαρδιά πια παντελόνια που φοράμε. θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη για ό,τι έχω πει. Όχι, ρε, δεν χρειάζεται συγγνώμη. Ρε. Όχι, ρε, συγγνώμη, γιατί. Και εγώ βρίζω αυτό το λαό και τον εαυτό μου μέσα και εμένα εννοείται. Καλά, μα φυσικά μα βρίζουν. Γιατί εγώ την ευθύνη πιο πολύ από όλου. Είμαι και καζατζαγκικός εγώ και ανέκαθεν μ' αρέσει η ευθύνη, η προσωπική ευθύνη. Θα συμβεί, Μιχάλη, γιατί δεν μπορεί να τα αποτρέψουμε. Το λέγαμε πριν, θα συμβεί, γιατί όταν άλλος δεν μπορεί να ταΐσει τα παιδιά του, τι να κάνουμε τώρα, θα σκεφτεί, ρε, τι έγινε, πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς έγινε, πόσο μαλάκα δηλαδή με καλαντήσαν αυτοί. Αναγκαστικά θα πάρει τα χαμπάρια του. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε όμως. Άμα είναι να γίνει. Και πώς θα σχηματιστεί αυτό, δηλαδή. Και πώς θα σχηματιστεί ακριβώς. Εκεί βλέπω ότι σωζόμαστε μόνο από καράμπολα. Από καράμπολα σε διεθνείς εξελίξεις. Γιατί αυτό το πράγμα που θέλουν να κάνουν, αδερφέ, δεν χωνεύεται, ρε. Δεν χωνεύεται, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται, δεν γίνεται δηλαδή ένα ελεηνός τύπος. Τουλάχιστον το δικό μας ενισχυμένο αναλογικά μοντέλο μέχρι εκεί που είμαστε, η επεξεργαστική ισχύ μας, δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν είμαστε τόσο αυριανοί. Είμαστε αρκετά σημερινοί, για να μην σου πω και πολύ χτεσινοί. Ευτυχώς. Δεν ξέρω τι είμαστε, Μιχάλη. Το θέμα είναι δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Δεν παλεύεται. Πραγματικά δεν παλεύεται. Και αν δεν γυρίσουμε όλοι εμείς στην εαμική μας διάσταση. Ναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Κατάλαβα ακριβώς. Να κάνουμε κουμάντο στον τόπο μας, τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι αριστερό αυτό, ούτε δεξιό. Είναι δημοκρατικό καταρχήν. Είναι ανθρώπινο και είναι πραγματικό. Είναι ανθρώπινο, είναι πραγματικό. Ναι, αν δεν κάνουμε κομμάτι στον τόπο μας και απλά η χώρα μας γίνεται χώρος και τίποτα άλλο, ένας χώρος δηλαδή που εδώ μπαίνει, που το κάνει ειδική οικονομική ζώνη αύριο μεθαύριο με ανθρώπους που φέρνουν από την άλλη μεριά του κόσμου, δεν έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχουμε τίποτα τέλος πάντων. Αυτό πράγμα δεν παλεύει. Αυτοί που έχουν σκαρώσει το κακό αντιλαμβάνονται το μετά. Έτσι κάποτε πρέπει να φτάσουμε κι εμείς, να ξεπερνάμε τον τώρα και να είμαστε απευθείας στο μετά. Μόλις μας συναντάνε στο μετά και μας, τελείωσε, νικήσαμε. Εκεί νικήσαμε. Δεν μπορεί αυτοί να σου μιλάνε για το μετά και εσύ να έχεις την αγωνία σου μόνο για το τώρα, το κοντινό. Καταλάβες. Πρέπει να συναντηθούμε στο μετά. Και για να συναντηθούμε στο μετά, πρέπει αυτό που σου έστειλα και στο κομμάτι χτες, να μπορούμε να πεθάνουμε ξανά για τα όνειρά μας. Όπως βάζω αυτή τη σκηνή εκεί που λέω, όπως τότε στη μεταλαβιά, γιατί εγώ, όταν ήμασταν στη Χούντα πιτσιρικάδες, μας κοινωνάγανε με το ζόρι και ήταν οι χειρότεροι μας. Αν βλέπεις τον προπόπουστακή τον παπά να σου δίνει το κουταλάκι με το ζόρι και να σου... Να ξέρει ότι είσαι εγγονός που μου νηστεί και να θέλει να στο βάλει στο μάτι, αλλά να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα τώρα, να σου έχουν φτιάξει ένα θεό δικαστή που σε παρακολουθεί, εσύ να έχεις καταλάβει από τα 7 σου ότι δεν μπορεί να είναι έτσι αν υπάρχει. Όλη αυτή η μάχη γινότανε τότε που μας πηγαίνουν υποχρεωτικά για μεταλαβιά. Και λέω, ρε, ναι, θυμίσου και όταν στη μεταλαβιά έφτανε η σειρά μας. Που συχαινόμασταν, αλλά ήμασταν πρόθυμοι εμείς να πεθάνουμε για τα όνειρά μας μετά. Καταλάβεις. Εκεί πρέπει να γυρίσουμε λιγάκι πίσω, να πάμε να ρωτήσουμε εκείνα τα πιτσιρίκια, όταν ήμασταν 14-15 χρονών, μόνο αυτά μπορούν να μας πούν τι θα κάνουμε για το μετά. Δεν υπάρχουν συμβουλές από αλλού, όλοι αυτό να κάνουμε, να γυρίσουμε εκεί, να ρωτήσουμε αυτά τα πιτσιρίκια και να μας συναντήσουν στο μετά. Τώρα, εκεί να δεις αμηχανία η Φλόρη. Εκεί να δεις αμηχανία η Φλόρη. Κατάλαβες, όταν ο άλλος εκεί που φαντάζεται την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την υπερίσχυση των ρομπότ, ξαφνικά να ξέρει ότι μπορεί να μπει ο χοντρός με το μασάτι
και να του πάρει την καροτίδα και με τη χράπα χρούπα να του τυνάξει τα μυαλά στον αέρα. Αλλά να το δει, όπως κάποτε γλιτώναμε από όλες τις παγίδες επειδή ο άλλος ήξερε το μετά. Καταλαβες. Εδώ τώρα δεν υπάρχει. Αυτό απονευρώθηκε. Το μετά. Παλιά δεν τον πειράζαμε αυτό να ήταν πολύ μάγκας και το μετά ήταν επικίνδυνο. Αυτό χάσαμε, αδερφέ. Σαν λαός χάσαμε το μετά. Μάλλον κάπου εκεί με τον Άρη το χάσαμε. Το πήρε μαζί του. Κατάλαβες, μπορεί να ήταν ο τελευταίος. Κάπου εκεί χάθηκε. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχει να συμπληρώσει τίποτα. Να συμπληρώσω ψυχή βαθιά, τίποτα άλλο. Ναι, ναι, έτσι, ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά. Κράτα, αδερφέ μου, γιατί σε αγαπάω πολύ και σε έχω ανάγκη. Και εγώ, αδερφέ. Εντάξει, άντε. Βαστά τη φίλα, ναι, φίλα μου, τη φαμίλια. Να είσαι καλά. Άντε, καλή ζωή, καλή ζωή.